Γεια σας παιδιά. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων και να τα εφαρμόσουμε σε ορθογώνια τρίγωνα. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως όταν έχουμε ορθογώνια τρίγωνα, αν ας πούμε έχουμε το α, β, γ τρίγωνο και το α τόνος, β τόνος, γ τόνος τρίγωνο, γνωρίζουμε εκ προημίου ότι η α γωνία και η α τόνος είναι ορθές, 90 μοίρες κάθε μία. Για να συγκρίνω δύο τέτοια τρίγωνα, ξέρω από πριν ότι έχω την α ίση με την α τόνος, εφόσον είναι ορθές. Και για να, αν εφαρμόσω τα κριτήρια ισότητας τα οποία έχω πει σε προηγούμενες ενότητες, διαπιστώνω ότι δύο ορθογώνια τρίγωνα θα είναι ίσα αν έχουν δύο στοιχεία ίσα μόνο, εκ των οποίων το ένα πρέπει να είναι πλευρά και κανένα από τα δύο να μην είναι η ορθή γωνία. Άρα, συγκρίνοντας ορθογώνια τρίγωνα, αναζητώ μόνο δύο στοιχεία, το ένα πρέπει να είναι πλευρά οπωσδήποτε. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός. Ας πούμε ότι έχουμε ένα ισοσκελές τρίγωνο. Το α, β, γ. Η αβ και η αγ είναι ίσες. Μου λέει να φέρω το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά αγ, θα το πω βε, να φέρω το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά αβ, θα το πω γζ. Αυτό πρέπει να αποδείξουμε εμείς ότι τα ύψη είναι ίσα. Ας γράψουμε στο πλάι τι μας δίνει και τι μας ζητάει, στην υπόθεση και στο συμπέρασμα. Αυτό που μας δίνει είναι ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές, δηλαδή το αβ είναι ίσο με το αγ, ότι έχω δύο ύψη. Το ζ' είναι ύψος, κατά συνέπεια είναι κάθετο στην αβ, και το ύψος βε που είναι κάθετο στην αγ. Αυτό που μας ζητάει, το παράδειγμα, είναι να αποδείξουμε ότι τα ύψη αυτά μεταξύ τους είναι ίσα. Έχουμε το ζ' να δείξουμε ίσο με το βε. Για να αποδείξω τα ευθυγραμματήματα θα αναζητήσω κατάλληλο ζεύγος τριγώνων, όπως κάνουμε εδώ και σε πολλές ενότητες το ίδιο πράγμα. Αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως τώρα στα δύο τρίγωνα θα πάρουμε, που θα είναι το βζγ, βζγ, και το άλλο είναι το βεγ, βεγ. Παρατηρούμε ότι τα δύο τρίγωνα είναι ορθογώνια. Οπότε σύμφωνα με αυτά που είπαμε παραπάνω, χρειαζόμαστε μόνο δύο στοιχεία. Το ένα όμως πρέπει οπωσδήποτε να είναι πλευρά. Και παρατηρώ ότι στα δύο συγκεκριμένα τρίγωνα, στο βεγ και στο βζγ, η βγ είναι πλευρά που ανήκει τόσο στο ένα όσο και στο άλλο. Κατά συνέπεια θα πούμε ότι η βγ είναι κοινή πλευρά. Χρειαζόμαστε άλλο ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο είναι ότι η γωνία β είναι ίση με τη γωνία γ, επειδή το αρχικό μας τρίγωνο είναι ισοσκελές. Β θα του πω είναι ίση με τη γ. Για ποιο λόγο? Επειδή το αβγ τρίγωνο, το αρχικό, είναι ισοσκελές. Προσοχή, αυτά τα δύο στοιχεία αρκούν για να συγκρίνω τα ορθογώνια τρίγωνα. Θα του πω ότι το βζγ είναι ίσο με το βεγ και τα αντίστοιχα στοιχεία του θα είναι ίσα. Οπότε βε, το ένα ύψος, είναι ίσο με το άλλο, το ζγ. Αυτό που εγκατακλείδει πρέπει να μας μείνει στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ότι στη σύγκριση ορθογωνίων τριγώνων αναζητώ μόνο δύο στοιχεία, το ένα εκ των οποίων πρέπει οπωσδήποτε να είναι πλευρά και κανένα από τα δύο δεν θα είναι η ορθή γωνία. Ας δούμε μερικές ασκήσεις στις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε σύγκριση ορθογωνίων τριγώνων. Σβήνουμε τον πίνακα. Θεωρούμε ένα ισοσκελές τρίγωνο, α, β, γ. Οι ίσες πλευρές που έχουμε είναι η α, β και η α, γ. Μας λέει να φέρουμε τα μέσα των ίσων πλευρών. Οι ίσες πλευρές στην προκειμένη περίπτωση είναι η α, β και η α, γ. Άρα, να πάρω το μέσο της μίας και το μέσο της άλλης, να το ονομάσω ε και ζ. Αυτό που ζητάει η εκφώνηση της άσκησης είναι να αποδείξω ότι τα μέσα των ίσων πλευρών ισαπέχουν από τη βάση. Όταν μιλάμε για αποστάσεις, μιλάμε πάντα για κάθετα τμήματα. Άρα, η απόσταση του ε από το βγ είναι το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το ε με το βγ. Το ε κ είναι η απόσταση του σημείου ε από τη βγ. Ομοίως σκεφτόμαστε για την απόσταση του μέσου ζ από τη βγ, θέλουμε το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα, ζ μη. Μας έχει δώσει ένα ισοσκελές τρίγωνο, μας έχει δώσει τα μέσα των ίσων πλευρών, μας λέει να φέρουμε τις αποστάσεις των μέσων από τη βάση του ισοσκελούς τριγώνου, θέλω το κάθετο ευθύγραμμα τμήμα εκ και το κάθετο ευθύγραμμα τμήμα ζ μη. Πρέπει να αποδείξω ότι τα ευθύγραμμα τμήματα αυτά είναι ίσα μεταξύ τους. Στην αρχή γράφω τι μου δίνει και τι μου ζητάει ως ύφιστα να κάνω. Εδώ θα γράψουμε υπόθεση, εδώ συμπέρασμα. Στην υπόθεση μας έχουμε τι. Έχουμε ότι το αβ είναι ίσο με το αγ,
θυμόμαστε το τρίγωνο ισοσκελές. Γνωρίζουμε επίσης ότι το ε και το ζ είναι αντίστοιχα τα μέσα των αβ και αγ αντίστοιχα. Επίσης γνωρίζουμε ότι εκ και ζ1 αντίστοιχα είναι κάθετα στη βγ. Εκ είναι κάθετο στη βγ. Καθώς επίσης και ότι το ζμ είναι επίσης κάθετο στη βγ. Αυτό που θα αποδείξουμε είναι ότι τα ευθύγραμμα τμήματα εκ και ζμ είναι ίσα. Αναζητούμε κατάλληλο ζεύγος τριγώνων το οποίο να έχει πλευρές στα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία θέλουμε να βγάλουμε ίσα. Τα τρίγωνα φαίνονται στο σχήμα. Είναι, θεωρώ, θα του πω, το εβ, το ένα από τα δύο τρίγωνα, με το ζ, μη γάμα. Παρατηρώ ότι τα δύο τρίγωνα είναι ορθογόνια. Το γράφω στο πλάι για να θυμηθώ ότι θα πρέπει να αναζητήσω μόνο δύο στοιχεία για να συγκρίνω τα δύο τρίγωνα. Κοιτώντας προσεκτικά το σχήμα, διαπιστώνω ότι εφόσον η πλευρά αβ είναι ίση με την αγ, τότε και το εβ που είναι το μισό του αβ θα είναι ίσο με το ζγ που είναι ίσο με το μισό του αγ. Για να γίνει πιο, να γίνει φανερό, γράφουμε εβ, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι το μισό του αβ, αβ δεύτερα, επειδή είναι ισοσκελές το τρίγωνο όμως, αβ είναι ίσο με αγ και το μισό του αγ είναι το ζγ. Αναζητούμε ένα στοιχείο ακόμα. Θα μας το δώσει το τρίγωνο το ίδιο. Η γωνία β είναι ίση με τη γωνία γ, γιατί το αρχικό τρίγωνο είναι ισοσκελές. Β είναι ίσο με γ. Οπότε θα του πούμε ότι τα δύο τρίγωνα, το εβ, είναι ίσο με το ζ, μη γ. Άρα και τα αντίστοιχα στοιχεία του θα είναι ίσα. Εκ είναι ίσο με ζ, μη. Στην ίδια άσκηση μπορούμε να θεωρήσουμε όχι πια τις αποστάσεις των μέσων από τη βάση, αλλά τις αποστάσεις των μέσων από τις ίσες πλευρές. Για να το γίνω πιο σαφής, ας δούμε την δεύτερη αυτή παραλλαγή. Σβήνουμε το σχήμα. Κατασκευάζουμε ένα ισοσκελές τρίγωνο πάλι. Α, β, γ. Οι ίσες πλευρές είναι οι ίδιες. Εδώ τα μέσα, πάλι, το ένα μέσο είναι το ε και το άλλο είναι το ζ. Τώρα θέλω να φέρω τις αποστάσεις των μέσων από τις ίσες πλευρές. Θέλω να φέρω την απόσταση του ε από την αγ, οπότε φέρνω το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα, εκ, και να φέρω την απόσταση του μέσου ζ από την αβ, ζμ. Πρέπει να αποδείξω ότι πάλι οι αποστάσεις, το εκ και το ζμ, είναι ίσες. Αυτό που θα κάνω είναι να γράψω πάλι τι μου δίνει και τι μου ζητάει. Αβ ίσο με αγ. Εψιλον κόμμα ζήτα είναι μέσα των αβ και αγ. Και το εψιλον κάπα και το μη ζήτα είναι κάθετα αντίστοιχα στο αβ και στο αγ. Μη ζήτα κάθετο στο αβ και εψιλον κάπα κάθετο τώρα στο αγ. Αυτό που θα αποδείξουμε ότι είναι πάλι οι αποστάσεις είναι ίσες. Δηλαδή το μη ζήτα τμήμα είναι ίσο με το εψιλον κάπα. Θα πρέπει να θεωρήσουμε πάλι κατάλληλα τρίγωνα. Το α μη ζ θα είναι το ένα και το α ε κάπα θα είναι το άλλο. Θα παρατηρήσουμε το πρώτο τρίγωνο είναι αυτό, το δεύτερο τρίγωνο είναι αυτό. Παρατηρούμε ότι τα δύο τρίγωνα είναι ορθογόνια, άρα αναζητούμε δύο μόνο στοιχεία. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε πλευρά όμως. Τα στοιχεία μας θα είναι το εξής. Πρώτα-πρώτα η γωνία α ανήκει και στο ένα τρίγωνο και στο άλλο. Οπότε θα γράψω α ότι είναι κοινή γωνία. Στη συνέχεια θα λειτουργήσω όπως προηγουμένως, επειδή το αβ είναι ίσο με το αγ, άρα και τα μισά τους θα είναι ίσα, δηλαδή το αε θα είναι ίσο με το αζ. Θα γράψω δηλαδή ότι το αε τμήμα είναι ίσο με το αζ ως μισά ίσων πλευρών. Έχω δύο ορθογόνια τρίγωνα, έχω βρει δύο στοιχεία. Το ένα είναι σίγουρα πλευρά, οπότε προκύπτει ότι τα δύο τρίγωνα θα είναι ίσα μεταξύ τους. Τα αντίστοιχα στοιχεία θα είναι ίσα μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, το μη ζ θα είναι ίσο με το ε κάπου. Παρατηρούμε ότι όταν συγκρίνω ορθογόνια τρίγωνα, αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι να βρω στα δύο στοιχεία που ψάχνω οπωσδήποτε μια πλευρά.
Ας συνεχίσουμε με ένα παράδειγμα ακόμα. Να σβήσουμε τον πίνακα. Μας δίνει ένα ευθύγραμμο τμήμα. Το ονομάζουμε ΑΒ. Στη συνέχεια μας λέει να φέρουμε μια ευθεία η οποία να διέρχεται από το μέσο. Εφόσον μας λέει να φέρουμε μια ευθεία η οποία να διέρχεται από το μέσο μη, δεν πρέπει να φέρουμε κάτι συγκεκριμένο, δεν πρέπει να φέρουμε τη μεσοκάθετο, θα φέρουμε μια τυχαία ευθεία. Μια ευθεία η οποία να περνάει από το μέσο μη του ευθυγράμμου τμήματος. Αυτό που ζητάει να αποδείξουμε είναι ότι οι αποστάσεις του α και του β από την ευθεία ε που έχω φέρει είναι ίσες μεταξύ τους. Ας δούμε τι σημαίνει η απόσταση του α από την ευθεία ε. Θα φέρω το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το α με την ευθεία. Θα το ονομάσω σημείο αυτό ε. Θα φέρω το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα το οποίο ενώνει το β με την ευθεία ε, θα το πω ζ. Και πρέπει να δείξω ότι το αε και το βζ είναι ίσα μεταξύ τους. Γράφουμε στο πλάι τι μας δίνει και τι μας ζητάει για να οργανώσουμε τη σκέψη μας. Υπόθεση, συμπέρασμα. Η υπόθεση για μας είναι ότι το μη είναι μέσο του αβ. Και ότι έχουμε τα κάθετα ευθύγραμμα τμήματα. Το αε είναι κάθετο στην ε, καθώς επίσης και το ζβ είναι κάθετο στην ε. Αυτό που μας ζητείτε είναι να αποδείξουμε ότι το αε τμήμα είναι ίσο με το ζβ. Πάλι θα ξεκινήσουμε κατάλληλα ζεύγη τριγώνων. Το σχήμα είναι πολύ εύκολο γιατί μόνο δύο τρίγωνα έχουμε. Θα του πούμε θεωρώ το α μη ε τρίγωνο με το μη ζβ τρίγωνο. Κοιτάζω προσεκτικά τα δύο τρίγωνα και διαπιστώνω την ορθογώνια. Το γράφω στο πλάι. Αυτό που σκέφτομαι είναι τώρα θα αναζητήσω δύο στοιχεία μόνο. Τα στοιχεία που μου δίνονται είναι ότι το α μη είναι σίγουρα ίσο με το μη β, γιατί το μη είναι μέσο. Α μη είναι ίσο με το μη β, γιατί το μη είναι μέσον του αβ. Παρατηρώντας το σχήμα διαπιστώνουμε ότι η γωνία μη 1 με τη γωνία μη 2 είναι ίσες ως κατά κορυφή. Οπότε το γράφουμε και αυτό. Μη 1 είναι ίσο με μη 2 ως κατά κορυφή. Από αυτά και μόνο αρκεί να πούμε ότι τα δύο τρίγωνα θα είναι ίσα. Το α μη ε θα είναι ίσο με το μη ζβ. Τα αντίστοιχα στοιχεία θα είναι ίσα όπως λέμε τόσες φορές. Οπότε θα πούμε ότι και το ζβ είναι ίσο με το α ε. Στο επόμενο μάθημα θα ασχοληθούμε με εφαρμογές και πορίσματα των κριτηρίων που αφορούν τα ορθογώνια τρίγωνα.